Πώς φάνηκε, πώς ήταν αυτό το μεταβατικό στάδιο, σε δυσκόλεψε ή ήταν εύκολη προσαρμογή? Καταρχήν βρήκα έναν άνθρωπο του Θεού, έτσι. Εννοείς ότι στον έστειλε ο Θεός? Όχι, εννοώ ότι η Αμέλεια είναι άνθρωπος του Θεού, δηλαδή είναι ένας καλός άνθρωπος, πάρα πολύ καλό παιδί, εκτός από ότι είναι και κούκλα. Είναι ναι, επειδή είναι από οικογένεια και έχει αρχές, έχει αρχές, καλές αρχές. Εγώ είμαι ο πιο δύσκολος στην ιστορία. Όχι ότι δεν έχω αρχές, απλά είμαι λίγο πιο ασυντόνιστος στον τρόπο ζωής μου. Δηλαδή νύχτα, θέατρο και χωρίς νύχτα. Δηλαδή το θέατρο τελειώνει 12.30 ώρα, όπως το ξέρουμε όλοι. Μέχρι να πάει να κοιμηθείς πάει 3 και χωρίς να κάνεις τίποτα. Εντάξει, πάντως ο Κώστας είναι ένας άνθρωπος, και το λέω αυτό γιατί τον έζησα 2 χρόνια πολύ καλά, ο οποίος δεν φοβάται τη δουλειά. Μπορεί να δουλεύει ασταμάτητα, να παίζει στο θέατρο, να κάνει πρόβες και το βράδυ, όταν βρίσκεται σε περιόδους που έχει ένα μαγαζί, ας πούμε, γιατί έχει περάσει τέτοιες φάσεις, να είναι εκεί και να ξενυχτάει και να δίνει όλο τον εαυτό εκεί και με δημόσια σχέση και τα πάντα. Γι' αυτό σου λέω δεν πρόκειται να πεινάσω. Δηλαδή, α, και δεν τρέπομαι να κάνω οτιδήποτε. Έχω κάνει πολλές δουλειές. Αυτό που ήθελα.